θα ξεκινήσει ο κύριος Αναστασιάδης και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του θα σχολιάζουμε. Έτσι. Μία ώρα ο ένας, μία ώρα ο άλλος, έτσι, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καλημέρα και από μένα. Έτσι, ξεκινάμε το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας με την λιθίαση του ουροποιητικού. Ψάξαμε και βρήκαμε τις σημαντικότερες, κατά την άποψή μας, δημοσιεύσεις των τελευταίων μηνών. Δηλαδή, αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι των τελευταίων 2-3 εβδομάδων μέχρι το Σεπτέμβριο, Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2017. Λοιπόν, βρήκαμε 7 δημοσιεύσεις, οι οποίες κάνουν λόγο για την χρήση των αντιθρομποτικών και των αντιπυκτικών και των αντιμοπεταλιακών στη λιθίαση. Τι ισχύει με τους πακτωμένους λίθους, μια πολύ μεγάλη μελέτη με περίπου 2.500 ασθενείς με συμπεράσματα εντυπωσιακά κατά την άποψή μου. Μία δημοσίευση με μία παραλλαγή, από τις πολλές παραλλαγές που έχουν παρουσιαστεί στην ύπτια διαδερμική νεφρολιθοτρυψία. Τι συσχέτιση υπάρχει μεταξύ σπλαχνικού λίπου, παχυσαρκίας και λιθίασης. Μία δημοσίευση που έχει να κάνει με την χρήση χαμηλής και πολύ χαμηλής δόσης ακτινοβολίας στην παρακολούθηση της λιθίασης. Αν μπορεί η διαδερμική νεφρολιθοτρυψία να γίνει σαν day case, να μπει ώρες το πρωί και να φύγει το απόγευμα, και κατά πόσο μπορούμε να έχουμε προσπέλαση σε νεφρό μόνο με υπέρηχο. Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη δημοσίευση, είναι του Απριλίου του 2018, για τη χρήση των αντιαιμοπεταλιακών και των αντιπυκτικών στις ενδοουρολογικές επεμβάσεις, κυρίως στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση και την διαδερμική νεφρολιθοτρυψία. Έτσι, λόγω του πολύ μεγάλου πλέον αριθμού επεμβάσεων αυξάνουν και οι μέση όροι ηλικιών, χειρουργούμε μεγαλύτερους ασθενείς, ένα σαλοσπίρτο παίρνουν προληπτικά από τον παθολόγο τους ή από τον καρδιολόγο τους. Λοιπόν, οι συγγραφείς που καταλήγουν ότι στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση δεν είναι απαραίτητη η διακοπή των αντιαιμοπεταλιακών. Έτσι δεν προκύπτει καμία διαφορά στην αιμορραγία, είτε τα διακόψουν είτε δεν τα διακόψουν. Αντίθετα, στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση θα πρέπει να γίνει διακοπή των αντιπυκτικών. Οι συγγραφείς κάνουν τη διαφορά, διαχωρίζουν τα αντιθρομβωτικά σε αντιαιμοπεταλιακά και αντιπυκτικά. Δεν χρειάζεται να σταματήσουμε τα αντιαιμοπεταλιακά, χρειάζεται να σταματήσουμε όμως τα αντιπυκτικά. Είναι γνωστό ότι η PCNL έχει αυξημένους κινδύνους αιμορραγίας, δεν διαχωρίζουν στάνταρ ή μίνι PCNL, αναφέρονται κυρίως στην στάνταρ διαδερμική νεφρολιθοτρυψία. Έτσι, διακοπή των αντιπυκτικών, η σύσταση μπορεί να γίνει διακοπή των αντιπυκτικών πριν από την διαδερμική νεφρολιθοτρυψία. Χρήση χαμηλής δόσης αντιμοπεταλιακών σε υψηλού κινδύνου ασθενείς. Και αυτό το οποίο τίνει να αλλάξει είναι η γέφυρα μεταξύ αντιθρομβωτικών, χρήση αντιθρομβωτικών και της μη χρήσης. Η γέφυρα που κάνουμε με υπαρρύνες χαμηλού μοριακού βάρους δεν είναι τόσο ασφαλής όσο θεωρούμε ή θεωρούσαμε μέχρι πρότινος ότι είναι. Εδώ καταλήγουν οι ασθενείς. Αυτό είναι το πρώτο άρθρο. Σημαντικό κομμάτι το. Γιατί αυτή τη στιγμή 8 στους 10 ασθενείς που χειρουργούμε παίρνουν εξαρέλτο ή το. Ακριβώς. Άλλο, πώς λέγεται, τα δύο καινούργια φάρμακα που είναι πολύ. Το τροπροβράντάξα, ναι. Εσείς δηλαδή, βάσει τη μελέτη αυτή, πιστεύω ότι με εξαρέλτο και προαντάξα εύκαμπτη κάνουμε. Αν δεν έχει πρόβλημα ο αναισθησιολόγος, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολλές φορές μπαίνουμε με το εύκαμπτο μέσα και βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει κόκκινο. Δεν καταφέρνει να καθαρίσει το πεδίο. Δηλαδή, όταν ο άλλος παίρνει τέτοια φάρμακα, δεν μιλάμε για την επικινδυνότητα του χειρουργείου πλέον, αλλά μιλάμε για την μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Κοίτα, πάντα εξαρτάται, έτσι και πάντα υπάρχουν παραλλαγές, αλλά θεωρώ ότι μία. Καταρχήν, στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, το αίμα που βλέπουμε είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, έτσι. Δηλαδή, η αιμορραγία είναι πάρα πάρα πολύ μικρή, παρόλο που εμείς έχουμε την κόκκινη κουρτίνα μπροστά μας. Θεωρώ ότι ναι, μπορεί να γίνει. Τι θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί
πολύ καλό, πολύ καλή βοήθεια θα πρέπει να είναι καθαρό το πεδίο. Προφανώς λόγω της αιμορραγίας, έτσι, αν δεν βλέπουμε τίποτα, δεν μπορούμε να χειρουργήσουμε, θεωρείται αποτυχημένο το χειρουργείο. Αλλά θεωρητικά είναι ασφαλές να χειρουργήσουμε. Με ασπιρίνη κάνουμε διαδερμικό. Καλό είναι να διακοπεί. Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Έτσι, μία μίνι διαδερμική με ασπιρίνη μπορεί να γίνει. Εμείς έχουμε μία μικρή εμπειρία σε τοποθέτηση νεφροστομιών σε ασθενείς με ασπιρίνη που δεν είχαμε μικρή εμπειρία, ξαναλέω. Κανένα πρόβλημα. Δεν υπήρξε ποτέ θέμα αιμορραγίας. Παρ' όλα αυτά όμως, αν μπορεί να διακοπεί, καλό είναι να διακοπεί, θεωρώ εγώ. Έτσι. Τι κάνουν διαδερμικό εδώ πέρα, χωρίς να διακόπτουν μια σπίρινη? Όχι, ποιοι κάνουν διαδερμικό. Ποιοι κάνουν διαδερμικό, ή στις κλινικές του τέλος πάντων. Πώς θα το αλλάξουμε αυτό στην Ελλάδα, τι έγινε? Ευθύνη σας. Εγώ έχω άλλο κομμάτι ευθύνης. Έχουν κάνει ουργυροσκόπηση, ποιοι κάνουν, ε? Άλλη είναι προβλήματα. Μάλιστα. Το κομμάτι το άλλο που λέτε για τις μικρομοριακές σπαρινές, ποτέ δεν καλύπταν αυτές τις ασθενείς ουσιαστικά, έτσι. Αυτά είναι και η ψυχοθεραπεία δική μας. Δεν είναι αποδεικτή δηλαδή ότι έτσι καλύπτουν, επειδή οι καρδιολόγοι σας στείλουν υπαρίνη. Ναι. Γιατί με υπαρίνη. Οι μικρομοριακοί, έστω και σε υψηλές δοσολογίες, δεν καλύπτουν τους ασθενείς. Δυστυχώς στην καθημερινή πρακτική έχει επικρατήσει αυτό. Δηλαδή, σταμάτα το πάρε μια εβδομάδα τις ενεσούλες τάδε. Έτσι, το οποίο δεν, πλέον δεν στηρίζεται πουθενά. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και τι θα κάνετε όταν ο καρδιολόγος, υπάρχει ένα συμπτωματικό ασθενή που πρέπει να κάνει διαδερμικό, μιλάω για διαδερμικό, και ο καρδιολόγος απαγορεύει, γιατί κάνει τα ασθένη του πριν από 4 μήνες, απαγορεύει το να σταματήσει την αντιπυκτική θεραπεία. Τι κάνουμε? Από τη στιγμή που μιλάμε για αντιπυκτικά. Δεν... Όχι ετοιμοπαιδηλιακά. Ακριβώς. Και εδώ ζορίζουν τα πράγματα. Δεν θα προχωρήσω στο διαδερμικό. Κάποιο είδους παροχέτευση για άρση του επίγοντος μέχρι νεοτέρας. Δηλαδή σε διαδερμικό, ναι. Αυτό πιστεύω είναι πιο ασφαλές για τον ασθενή. Δηλαδή αν λυθεί το επίγον, πιστεύω μια παροχέτευση, σακουλάκι να κάνουμε νεφροστομία ή κάτι. Υπάρχει κάποια ερώτηση στο κομμάτι των αντιπυκτικών? Είμαστε καλυμμένοι άμα δεν δώσουμε αντιπυκτικά μικρομοριακές σπαρίνες όταν κάνουμε χειρουργία ενδοσκοπικής ουρολογίας? Δεν δίνουμε. Κάνουμε εύκαμε την ουρολογίσκοπηση και δεν δίνουμε καθόλου μικρομοριακή σπαρίνη. Θεωρώ ότι είμαστε καλυμμένοι νομικά. Παθαίνει ο άλλος ένα τέτοιο. Τώρα μπλέκει. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Δεν ξέρω το ακροατήριο τι λέει, αν έχει κάποιο. Στην νομική. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι σαφής. Έτσι, οπότε ο δικηγόρος μπορεί να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει μετά στο δικαστήριο, έτσι. Ούτε τα guidelines λένε κάτι συγκεκριμένο. Είναι ομιχλώδες το θέμα. Γι' αυτό οι περισσότεροι τις μικρομοριακές παρήνες τις δίνουμε έτσι. Υπάρχει κάποια ερώτηση στο κομμάτι των. Εγώ πάνω σε αυτό θέλω να πω, Βαγγέλη, λογικά. Αυτό που πρέπει να ισχύει είναι ότι ισχύει με τα χειρουργεία όλα που κάνουμε υψηλού κινδύνου. Δηλαδή γίνεται μια ενημέρωση στο ασθενή, λέμε ότι εσύ έχεις και ένα απλό θύλωμα, έτσι. Του λέμε ότι ξέρεις, υπάρχει το θύλωμα το οποίο πρέπει να χειρουργηθεί, είσαι πολύ υψηλού κινδύνου, ενημερώνεσαι και αποφασίζεις. Δεν γίνεται διαφορετικά να εμείς να λύσουμε το θέμα, γιατί υπάρχει μια καρδιολογική πάθηση που οι καρδιολόγοι ακριβώς και όλα τα στέντ που βάζουν και τα λοιπά και βάζουν διάφορα φάρμακα και θεωρούν, επειδή εκείνη είναι παρεμβατική με μια μόνο τρυπούλα, ότι το ίδιο είναι όλα τα χειρουργεία, έχουν αυτή την ψευδαίσθηση. Οπότε από εκεί και πέρα, για μένα, και εγώ έτσι χειρίζομαι τουλάχιστον στην κλινική μου, τους ενημερώνω ότι είσαστε πολύ υψηλού κινδύνου. Ο καρδιολόγος λέει όχι, απ' την άλλη θα μείνετε έτσι, αποφασίστε τι θα κάνετε. Το θέμα είναι ότι στο τέλος χρεώνεται την επιπλοκή, πληρώνει ο τελευταίος. Ξέρεις αυτό που λένε, πληρώνει ο τελευταίος. Δηλαδή, το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο διακοπή. Εγώ σου κάνω μια ερώτηση, έτσι κάνει το διαδερμικό. Πότε το ξαναξεκινάς το αντιπυκτικό? Πάρα πολύ καλή. Πότε το ξαναξεκινήσεις? Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα, εγώ θα δώσω ένα εύρος των 3 με 4 ημερών μετά το χειρουργείο, ώστε να ξαναξεκινήσει ο ασθενής με σχετική, εμπειρικά, ασφάλεια το αντιπυκτικό. Αλλά και εδώ δεν υπάρχει, έτσι. Δεν υπάρχουν απαντήσεις αυτά. Δεν υπάρχει.
Οι παρήνες χαμηλού που βάλω στο πόδι από την βιβλιογραφία ουσιαστικά μιλάνε για την εντοπάθμιση λεποθρόμβωση. Στο μικρόφωνο, για την εντοπάθμιση λεποθρόμβωση ουσιαστικά έχουμε αποδείξει ότι βοηθάει. Και απλά μετά εμπειρικά τη δίνουμε για όλες τις άλλες ενδείξεις. Όσον αφορά για τα stent, συνήθως αυτό οι καρδιολόγοι που συστήνουν, τουλάχιστον σε εμάς, είναι ότι εάν παίρνουν την πύλη αντιμικροταριακά, κρατάμε το ένα, την ασπίδινη ουσιαστικά και συνεχίζουμε εφόσον πρέπει να γίνει χειρουργική επέμβαση. Συνήθως μέχρι το εξάμεινο με τετράκελο δεν επιτρέπουν καθόλου διακοπή. Εξαρτάται για το stent. Κάποια καινούργια stent που βάζουν ουσιαστικά μπορεί να τη διακόπτει μετά από το τετράμινο. Αλλά πάλι εκεί στο τετράμινο ό,τι θέλουν. Και δεν είμαστε καλυμμένοι. Δηλαδή, αν γίνει κάτι. Υπάρχει δεδομένο. Κάτι βασικά δεν είναι ερώτηση, έτσι, μια μικρή τοποθέτηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που παίρνουν την κλινική αγωγή χωρίς να τη χρειάζονται απαραίτητος αφούς. Ειδικά εμείς το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά επαρχία και με διαγνώσεις παραπιστωτική, κολλητική, μαρμαριγή, ξέρω εγώ, και κατευθείαν σε ισχυρή αντιπαικτική αγωγή, η οποία αντιπαικτική αγωγή ενώ στην αρχή αρκετή είναι αρνητική στο να τη διακόψουν από τους καρδιολόγους, και το που βλέπουν το πρόβλημα διακόπτεται με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Και λίγο για τα Ξαρέλτο και Πραντάξα, να πω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή το συγκεκριμένο φάρμακο. Το μεν Πραντάξα δεν έχει αντίδοτο και το δε Ξαρέλτο που έχει αντίδοτο δεν το βρίσκει στην Ελλάδα με τίποτα. Μπορείτε να έχετε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα εάν δεν διακοπούν σωστά και δεν περάσουν σωστά μετά στην αμέσως επόμενη. Πόσες μέρες θα διακόψετε νωρίτερα? Οι καρδιολόγοι επιμένουν για το 24ωρο. Εγώ είμαι της άποψης ότι θέλει τουλάχιστον 48 ώρες να διακοπούνε και η επανένταξη θα γίνει και άλλο ένα 24ωρο μετά. Εγώ είμαι παθών, γι' αυτό το λέω. Όλοι είναι παθών εδώ πέρα. Όλοι είναι και το Πραντάξα, πιστεύω ότι όλοι την έχουμε πατήσει. Χρειάστηκε πριν ένα μήνα να κάνω ένα ασθενή μια βιοψία προστάτη και ήταν υψηλού ρίσκου, έπαιρνε Πραντάξα και μίλησα με τον καρδιολόγο και μου λέει ότι μην του δίνεις τίποτα η παρήνη χαμηλού μοριακού βάρος, μόνο 2 μέρες θα κόψεις πριν και 2 μέρες μετά την βιοψία θα ξεκινήσεις. Αν είναι βέβαια και δεν είναι μοραγικός, δεν έχει κάποια επιλογή. Βέβαια δεν τον άκουσα, 2 μέρες δεν μου φτάσαν τίποτα. Έκανα 5-6 μέρες, τον κάλυψα με υπαρήνη. Τώρα σίγουρα αυτός είναι πιο ενημερωμένος από εμάς, γιατί αυτοί έχουν να κάνουν με την πυκτικότητα πιο πολύ και με τα αγγεία και όλα αυτά. Αλλά εμείς είμαστε επεμβατικοί και εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό που είπατε, το πρόβλημα που θα προκύψει μια αιμορραγία. Αλλά τον ενημερώνει στον ασθενή και νομίζω πρέπει να πάρει την απόφαση μαζί του. Το σημαντικό είναι ότι ο καρδιολόγος δεν έχει αντίληψη πραγματικά τι επέμβαση θα κάνεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι στηρίζεται συνήθως σε δεδομένα τα οποία είναι λίγο περιορισμένα και δεν ξεκαθαρίζουν ακριβώς για τύπο επέμβασης και για το αντιπυκτικό που έχει, πόσο πρέπει να το διακόψει και τι ρίσκο υπάρχει. Το ρίσκο το πραγματικό, το πόσο μπορεί να ματώσει κάποιος, το καταλαβαίνει μόνο ο χειρουργός. Και ανάλογο το περιστατικό, δεν είναι απλά να το ονοματίζουμε διαδερμικό. Είναι άλλο ένα διαδερμικό που θα χρειαστεί να κάνεις μια πρόσβαση, άλλο ένα διαδερμικό που θα χρειαστεί να κάνεις δεύτερη πρόσβαση. Είναι τελείως διαφορετικές επεμβάσεις σε ρίσκο στο οποίο έχουν στο να ματώσει ο ασθενής. Οπότε αυτό που χρειάζεται πρακτικά ο καρδιολόγος πρέπει να κατανοήσει ότι πρέπει ο ασθενής ή θα μπορεί να διακόψει τα αντιπυκτικά του ή είναι πολύ δύσκολο μετά να χειρουργηθεί σε κάποιες επεμβάσεις. Μπορούμε εμείς να το συζητήσουμε το ρίσκο. Αυτό συνήθως που κάνω και νομίζω ότι είναι το πιο λογικό, είναι να εξηγηθεί στον καρδιολόγο τι είναι αυτό που θα κάνει και τι ρίσκο έχει να μοραγήσει, τι πιθανότητες και πόσο μάλλον ότι έχει πιθανότητες, ένα διαδερμικό που έχει 1% για παράδειγμα πιθανότητα να αιμορραγήσει, είναι πολύ μεγαλύτερη πιθανότητά του αν παίρνει ταυτόχρονα σαλοσπίρ. Εκτός αυτού υπάρχουν κάποιες κατηγοριοποιήσεις που περιγράφουν τις διάφορες επεμβάσεις σε λάσονες και μείζονες. Ο καρδιολόγος πολύ συχνά στηρίζεται καθαρά και μόνο σε αυτό. Κάποιοι διαβασμένοι τουλάχιστον καρδιολόγοι για να συζητήσουν το ρίσκο. Και σου λένε για παράδειγμα, στην κυστεοσκόπηση δεν πρέπει να το διακόψει το αντιμοπεταλιακό του. Πάρα πολύ καλά. Αλλά αν ξέρω ότι αυτός ο ασθενής μέσα έχει στενώματα και πιθανότητα να πρέπει να περάσω από εκεί, ποιος μου λέει ότι δεν θα κάνει μια ουρυθροραγία μετά? Παναγιώτη, τα guidelines που έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία σε καλύπτουν ή όχι? Εγώ θα έλεγα ότι για την κλινική πρακτική τα guidelines αυτά σε ορισμένα σημεία δεν είναι ακριβώς αυτό που είναι η πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, όπως τα φάρμακα για παράδειγμα, τα καινούργια, τα αντιπυκτικά και τα αιμοπεταλιακά, αναφέρουν ως ένα κύριο παράγοντα
το γεγονός για τη χρήση αυτών των συγκεκριμένων φαρμάκων ότι οι μείζονες αιμορραγίες είναι λιγότερες. Δεν ξέρω αν έχετε δει ασθενείς, που σίγουρα όλοι μας έχουν δει, ασθενείς με το Ζαρέλτο για παράδειγμα, ή τα καινούρια αντιμοπεταλλιακά, το Liquist, όταν το διακόπτουν στη χρονική περίοδο που λένε οι καρδιολόγοι και καταφέρνουν και τελικά μπαίνεις και κάνεις μία επέμβαση η οποία έχει πολύ περισσότερη αιμορραγία. Και αυτό λίγο πολύ το έχουν παρατηρήσει όλοι. Αλλά δεν υπάρχει μελέτη να το δείξει αυτό. Άρα στηριζόμαστε σε δεδομένα τα οποία είναι λυπή για να δώσουμε τις συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οδηγίες δεν μπορούν να δοθούν. Έτσι. Κλινική εμπειρία και. Υπάρχουν όμως οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία, οι οποίες εντάξει έχουν αυτό το level of evidence και το grading. Και φρέσκες, έτσι. Τον τελευταίο χρόνο βγήκανε. Ναι. Ναι, αλλά αλλάζουν οι οδηγίες και βασίζονται και σε κάτι το οποίο υπάρχει μια φράση στα guidelines μέσα που δεν μπορώ ποτέ να την κατανοήσω. Uncomplicated cases. Τι σημαίνει uncomplicated cases, δηλαδή, πού να ξέρεις εσύ ποιο θα είναι το περιστατικό το οποίο θα σου γνωστώσει, θα μπλέξεις, δεν θα μπλέξεις. Γεγονός είναι ότι όλοι οι συνάδελφοι πιστεύω εδώ μέσα πληρώνουμε το τίμημα των φαρμάκων των καρδιολόγων που το δίνουν αφιδώς γιατί δεν χρειάζεται να το ρυθμίσουν πλέον. Το δίνουν. Για πάσα να ζουν, ναι, ο άλλος περνάει κάποια ηλικία, του λέει για να μην πάρεις εγκεφαλικό, πάρ' το. Ναι, ναι. Έτσι. Πλέον είναι σημαντικό πρόβλημα. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Ωραία. Λοιπόν. Πακτωμένες πέτρες. Έτσι. Μεγάλη μελέτη, πάνω από 2.500 ασθενείς, αποτελέσματα ουρητηροσκοπήσεων σε πέτρες ελεύθερες, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τις πακτωμένες πέτρες. Τι θεωρείτε, δεν υπάρχει σαφής ορισμένος της πακτωμένης πέτρας, θεωρείτε, έτσι, τις περισσότερες αναφορές, είναι ο λίθος ο οποίος για 2 μήνες τουλάχιστον παραμένει στην ίδια θέση. Η ακτινολογική του επιβεβαίωση είναι στην ίδια θέση για 2 μήνες, φυσικά με συνοδό φλεγμονή και όλα όσα συναντάμε την ώρα που θα μπούμε ουρητηροσκοπικά. Λοιπόν, από την ομάδα του Γκρος, περίπου 8.000 ασθενείς, έγινε η σύγκριση των ποσοστών ελεύθερων λίθου μεταξύ πακτωμένων και μη λίθων. Και τα αποτελέσματα εμένα με εντυπωσίασαν. Λοιπόν, είναι αναμενόμενο ότι ότι οι πακτωμένοι λίθοι έχουν χαμηλότερα ποσοστά, τα stone free rates είναι χαμηλότερα, είναι 87% στους πακτωμένους λίθους, 92% συνολικά στον ουρητήρα. Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό είναι τα ποσοστά στον εγγύς ουρητήρα. Έτσι που το ποσοστό επιτυχίας, μια ουρητηροσκόπηση, είναι κάτω από 80%, το οποίο είναι πολύ κακό ποσοστό για ουρητηροσκόπηση. Σε σύγκριση με περίπου 90% το ποσοστό επιτυχίας της ουρητηροσκόπησης στον εγγύς ουρητήρα. Στο μέσο και κατώτερο τριτημόριο του ουρητήρα τα πράγματα είναι καλύτερα. Προχωρώντας στο ίδιο άρθρο και αποκωδικοποιώντας τα αποτελέσματα, συγγνώμη. Λοιπόν, οι συνολικές επιπλοκές, πολύ υψηλότερες, έτσι, 8% ποσοστό επιπλοκών σε ουρητηροσκόπηση θεωρείται ένα πολύ υψηλό ποσοστό. Το ποσοστό αιμορραγίας, σημαντικό, 2,5%, έτσι. Τώρα, να αποτύχει η επέμβαση, να έχουμε κάκωση perforation του ουρητήρα ή και πλήρη ρήξη του ουρητήρα, το 0,3% σε πλήρη ρήξη του ουρητήρα είναι ένα ποσοστό πάρα πολύ υψηλό. Αναστάσιο, αυτό το ποσοστό είναι όπου θα χρειαστείς παρέμβαση, γιατί είναι μια πακτωμένη. Πακτωμένη επειδή δεν είναι ειδικό στο θέμα. Σημαίνει περνάει το πικτέιλ ή όχι. Γιατί αν δεν περνάει, μετά τι το κάνεις αυτό. Κάνεις νεφροστομία και περιμένεις και να πας. Αυτό. Τελείωσε. Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι πολύ καλές ερωτήσεις. Αυτά θα συζητηθούν μόλις τελειώσουμε. Και γενικά, παραμονή στο νοσοκομείο μεγαλύτερη. Επανεισαγωγή στο νοσοκομείο μεγαλύτερη. Και λοιπόν, και μεγαλύτερη επιβάρυνση του συστήματος υγείας για πέτρα του ουρητήρα, που η πέτρα του ουρητήρα θεωρείται η πιο εύκολη ενδοουρολογική παρέμβαση. Χαμηλότερα ποσοστά stone free και υψηλότερα ποσοστά επιπλοκών. Μεγάλη συζήτηση. Στένωση.
πόσο ποσοστό. Δεν είδα τη λέξη στένωση. Τη γράφει. Δεν έχει πουθενά. Λοιπόν, δεν την. Έτσι, παρόλο που κάνουν λόγο για επανεισαγωγές. Το μεγάλο πρόβλημα στους παπτωμένους λίθους είναι η στενότητα. Μετά είναι γύρω στο 30%. Στο 60%. Μου λέει ο Παναγιώτης τώρα, μου λέει, ενημερώνω τους ασθενείς μας, όταν έχουν παπτωμένους λίθους, ότι έχουν 30% πιθανότητες να κάνουν στενώματα. Στο ίδιο σημείο, ακριβώς. Το είδημα το οποίο προκαλεί ο παπτωμένος λίθος. Υπάρχει τρόπος προεγχειρητικός να δούμε μήπως ότι ο λίθος είναι παπτωμένος ή όχι. Προεγχειρητή. Γιατί το λέω αυτό, θα πρέπει να κοιτάξουμε μήπως τους πακτωμένους λίθους που είναι πραγματικά πακτωμένοι τύπου αυτούς που λέει ο κ. Χατζηπίστος. Δεν είναι η μέθοδος επιλογής πλέον να πάμε κτηροσκοπικά, αλλά να πάμε λαπαροσκοπικά ή να πάμε κάπως τέλος πάντων να κόψουμε το στένομα και να ράψουμε. Ακριβώς. Καταρχήν, θα πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής ότι δεν είναι μια πλήρη ουτεροσκόπηση. Έτσι, είναι έλα να στην κάνω και το απόγευμα. Δεν έχει καμία σχέση ο πακτωμένος λίθος με κάτι τέτοιο. Είναι μια πολύ πολύ δύσκολη επέμβαση. Άρα, ο πήχης των προσδοκιών του ασθενούς θα πρέπει να είναι στο κατάλληλο σημείο, έτσι, όταν έχουμε να κάνουμε πακτωμένο λίθο. Πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε, και εδώ την γνώμη και των υπολείπων συναδέλφων. Έχουμε δει ότι. Συγγνώμη, Αναστάση, πάρε καμία άποψη. Τι κάνουνε το κρατήριο πριν πει. Λοιπόν. Ας πούμε, εγώ δεν θα βάζα ποτέ. Το αυτό που θα έκανα ήταν πάντως να βάζω ένα πικτέιλ. Να προσπαθώ να βάλω ένα πικτέιλ, γιατί αλλάζει αμέσως. Καταρχάς, πικτέιλ, πόσοι βάζουμε μεσιάρμ εδώ πέρα, σηκώστε τα χέρια σας. Πόσοι βάζουμε χωρίς σιάρμ. Τυφλά. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Ακόμα δεν το έχουμε αλλάξει. Δηλαδή θα πάτε σε ένα υπακτωμένο λίθο να βάλουμε πικτέιλ. Πόσοι βάζουν, συγγνώμη, πόσοι βάζουν στο ιατρείο τους πικτέιλ. Υπάρχει και αυτό. Στο ιατρείο. Μάλιστα. Πώς θα διακρίνετε ότι μια πέτρα είναι μια προβληματική πέτρα. Μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα στο ιατρείο. Μπορεί δηλαδή το πικτέιλ να βγει εκτός του ρητήρα και να σας κάνει μια διάτρηση και να έχετε θέμα. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το δείτε αυτό για να προφυλαχτείτε. Όχι, κάποιο συγκεκριμένο τρόπο δεν υπάρχει. Απλά βάσει του ιστορικού, βάσει το πώς παρουσιάστηκε ο κολλικός, βάσει την ηλικία. Θα πάμε με ιδιαίτερη προσοχή, αν δούμε κάποια ιδιαίτερη αντίσταση σε κάποιον ασθενή ο οποίος έχει κάποια ηλικία κτλ. Θα διακόψουμε την διαδικασία. Θα δείτε την αντίσταση. Ακριβώς. Και αναλόγως θα σταματήσει. Ακριβώς. Πριν διακόψουμε, ήθελα να ρωτήσω. Περισσότερο ήθελα λίγο να, πριν προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση, λίγο στον ορισμό. Γιατί είπατε ότι πρέπει να είναι 2 μήνες. Εμείς πώς μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί πρέπει να δούμε και πώς εμφανίστηκε το πρόβλημα. Δηλαδή με κολλικό ή με διάταση, το οποίο είδαμε σαν τυχαίο έβλημα. Σωστά. Αν έχουμε ελλειπές ιστορικό, είναι πρωτοεμφανιζόμενος ασθενής, δεν έχουμε προηγούμενες απεικονίσεις, όντως εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον άρρωστο. Τώρα αυτό μπορεί να το έχει μια εβδομάδα, μπορεί να το έχει 6 μήνες, χωρίς να έχει συμπτωματολογία. Όντως αυτό δεν μπορεί να γίνει πάντα, δεν μπορεί να γίνει πάντοτε η διάκριση. Τι μπορεί να μας. Και δεν έχει σημασία να σας, δηλαδή, τελικά. Η αξονική τομογραφία μπορεί να μας λύσει. Έτσι, μπορεί να μας λύσει τα χέρια. Σε πολλές περιπτώσεις, το έντονο είδημα, το οποίο μπορεί να είναι και αίτιο στενωμάτων, όπως αναφέρθηκε πριν, μπορεί να φανεί στην αξονική τομογραφία. Άρα, η αξονική τομογραφία, όταν μπορεί να γίνει και την έχουμε στα χέρια μας, μπορεί να δώσει κάποια στοιχεία και να μας κάνει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Δεν είναι, έλα μωρέ, να βάλουμε ένα στέν και να πάει ο άρρωστος σπίτι του. Η αξονική τομογραφία, αν θα διστηθεί και θα αναλυθεί από τον ακτινολόγο, θα δώσει οριστικά την απάντηση αν είναι υπακτωμένος, λόγω τροποποίησης του πάχους του τυχώματος και της στιβάδος ή αν μειώνεται αυτή, μπορεί να απαντηθεί άμεσα και τότε θα ξέρουμε αν θα κάνουμε. Απλά πρέπει να την κάνουμε πριν κάνουμε. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, διαφέρει η αντιμετώπιση μία νοκ και να πάω να βάλω τυφλά ένα πικτέιλ σε σχέση με, με έναν πλήρη έλεγχο με αξονική τομογραφία και πιθανή τοποθέτηση πικτέιλ με ακτινοσκόπηση. Έτσι. Είναι
υπάρχουν μια σειρά από πράγματα που κάποιος μπορεί να υποπτευθεί. Ένα είναι η χρονιότητα. Ένας ασθενής, για παράδειγμα, είχαμε έναν ασθενή στο τμήμα, ο οποίος ήξερε ότι είχε την πέτρα στον ουρητήρα 2 χρόνια. Είναι δεδομένη αυτή, ότι αυτή η πέτρα θα είναι υπαρκτωμένη. Άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να δει είναι πολύ σημαντικό. Ένα, είπαμε, το ιστορικό, η χρονιότητα. Και από εκεί και πέρα πρέπει να μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει μια σωστή διερεύνηση, κάνοντας και οπωσδήποτε αξονική. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες περιγράφουν και μπορεί να γίνει μέτρηση στην αξονική ουρογραφία του πάχους, του ουρητήρα, και φυσικά αυτό που βλέπουμε είναι το περιουρητηρικό είδημα. Υπάρχουν στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να μας χτυπήσουν καμπανάκι, ώστε να ενημερωθεί ο ασθενής. Όταν πάμε να βάλουμε ένα πικτέιλ, προσπαθώντας να βάλουμε το πικτέιλ, αν δεν περνάει καθόλου σκιαγραφικό, είναι δεδομένο ότι αυτός ο λίθος είναι impacted. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι υπακτωμένος αυτός ο λίθος. Όταν υπάρχει σημαντική δυσκολία να μπει το πικτέιλ. Όταν πάνω από τον ουρητήρα βλέπουμε σημαντικό kinking, να είναι κυρσοειδής ο ουρητήρας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερωθεί ο ασθενής, ώστε να ξέρει τι να περιμένει. Γιατί μπαίνει για μια καλοήθη νόσο να αντιμετωπιστεί ένας λίθος, για ένα λίθο ο οποίος μπορεί να είναι και πολύ μικρό σε διαστάσεις, το θεωρεί κάτι απλό. Είναι μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος που δεν περιμένει ούτε να ακολουθήσει κάποιο χειρουργείο ή οτιδήποτε, και τελικά θα βρεθεί να έχει μια κατάσταση η οποία είναι χρόνια, που θα πρέπει κάπως να αντιμετωπίσει αυτή τη μονάδα, αυτό το νεφρό, να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παροχετεύεται. Και ένας άνθρωπος με καλοήθη πάθηση. Οπότε αυτά είναι κάποια στοιχεία που και βιβλιογραφικά υπάρχουν κάποια δεδομένα, αλλά είναι δύσκολο κάποιος να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση ποιος λίθος θα είναι impacted ή όχι. Συνήθως το βλέπουμε και στο χειρουργείο κάποιες φορές, χωρίς να και δεν έχουμε ιδέα πριν ότι όντως είναι επιθυλιοποιημένος. Δύο σχόλια που είναι πολύ σημαντικά. Πώς κάνουν άκαμπτη ουρητηροσκόπηση, χαμηλώνω το τέτοιο, πάω πιο χαμηλά. Άκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Άρα κάνουμε πολύ άκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Πώς συμβάζετε pigtail πριν πάτε να κάνετε την άκαμπτη ουρητηροσκόπηση? Οι άλλοι δεν βάζετε. Όταν πας να βάλεις ένα pigtail πριν, αυτό το έχεις καταλάβει, το έχεις δει. Και δεν βρίσκεσαι προεκπλήξεως να έχεις ένα στένωμα με ένα impacted stone με το ουρητηροσκόπιο και να σπρώχνεις και να κάνεις και να ανοίξεις, γιατί οι επιπλοκές από εκεί κάθονται. Έτσι. Άρα η έννοια... Και είναι και το άλλο, συγγνώμη Βαγγέλη, είναι και το άλλο. Ότι δεν λες στον άλλο στον μπήκα και δυστυχώς δεν μπόρεσα να σου κάνω την επέμβαση, που είναι πολύ κρίσιμο. Το ξέρεις και λέει, θα βάλω ένα pigtail και θα δούμε. Το pigtail, επειδή τα guidelines είναι διφορούμενα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν υπάρχει guideline, πώς το λένε, οδηγία, βάλτε pigtail πριν τη ουρητηροσκοπήσεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Και πιστεύω ότι το pigtail, το προεγχειρητικό pigtail, είναι σαν τη ζώνη στο αυτοκίνητο. Τη ζώνη στο αυτοκίνητο τη βάζεις πρώτα για να μην σε πιάσει αστυνομία, αλλά κυρίως για τη μία φορά που θα σου κάτσει στραβή. Έτσι. Το pigtail λοιπόν σου σώζει τη ζωή, την επαγγελματική ζωή, και σου δίνει και τη δυνατότητα να κάνεις προεγχειρητική εκτίμηση. Δηλαδή, αν μπεις και δεις ότι είναι όλα φρακαρισμένα, μήπως πρέπει να αλλάξεις πλάνο αγωγής και να πας να κάνεις μια λαπαροσκοπική ουρητηροδοτομή και εκτομή του στενώματος. Θεωρούν οι ασθενείς, έτσι κάτι αυτό που υποπόθηκε, κάτι το σιγά μωρέ, μια πέτρα στον ουρητήρα. Έτσι, ναι, το έκανε ακριβώς η γειτόνισσά μου και σε 2 ώρες ήταν σπίτι. Είναι άλλο χειρουργείο, άλλη επέμβαση. Επίσης, πρέπει να συντονίσουμε τη σημασία, την αρνητική σημασία της εξωσωματικής λιθοτριψίας της πέτρας στον ουρητήρα. Πέτρα στον ουρητήρα που τη χτυπάτε με εξωσωματική λιθοτριψία έχει ήδη πολύ χαμηλές πιθανότητες να τη σπάσει. Έτσι. Δηλαδή, 50% το πολύ. Αν δεν σπάσει, γίνεται impacted μετά. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι που τις χτυπάνε 3-4 φορές και πας μέσα και βλέπεις ένα πράγμα το οποίο έχει μπει μέσα στο ουροθύλιο πλέον. Είναι δηλαδή επιθυλιοποιημένη πέτρα. Έτσι, αυτή η πέτρα. Είναι γνωστό μόνο βλενογόνο, δεν είναι τίποτα. Σπρώχνεις, κάνεις, δείχνεις, την καθαρίζεις, αλλά αυτό είναι στένωμα 100%. Άρα και αυτό, γι' αυτό η έννοια της εξωσωματικής λιθοτριψίας στον ουρητήρα πρέπει να τη δούμε λίγο. Ακριβώς. Υπάρχει κανένα σχόλιο, καμιά απορία? Για την εξωσωματική στον ουρητήρα, έχει την ένδειξη της εξωσωματικής λιθοτριψίας. Αλλά αν θα γίνει... Την ένδειξη πότε την έχει? Όταν δεν έχει απόφραξη, όταν δεν έχει διάταση. Άμα κάνετε, είπατε κάνατε μια αξιονική τομογραφία, που την κάνατε. Ναι. Έτσι, και φαίνεται ότι υπάρχει μια διάταση πάνω από τον ουρητήρα. Τι θα κάνετε, βάζετε ένα pigtail. Πρέπει να απαντήσετε γιατί έχει διάταση πριν και δεν έχει μετά. Δεν μπορεί να το απαντήσεις. Έχεις την γνωμάτευση.
Ναι. Και βάζει ένα pigtail. Αν έχετε υποψία στενώματος, ανατρέπεται όλη η λογική της αντιμετώπισης. Έχετε, δεν έχετε την υποψία στενώματος, είτε μια πέτρα η οποία είναι impacted και το βλέπετε. Βάζει το pigtail και περνάει το pigtail με δυσκολία. Θα κάνετε εξωσωματική λιθοτεψία σε αυτό το περιστατικό. Η πιθανότητα να αποβληθεί είναι πολύ μικρή. Θα κάνετε ή όχι. Όχι, ξεκάθαρα. Αυτό θέλω να πω. Ξεκάθαρα. Δεν θα κάνω. Ή κάνω μια φορά σε μια πέτρα και βλέπω ότι η πέτρα δεν σπάει. Θα κάνω δεύτερη. Ρητά όχι. Όχι. Γιατί θα πλέον η ζωή σου στο ρητροσκοπικό θα είναι κόλαση. Και θα έχει και στένομα μετά, σίγουρα. Εμείς έχουμε δει πολλά τέτοια περιστατικά. Δηλαδή έρχονται και μετά λες πω Παναγία μου. Και είναι θαμμένη η πέτρα. Είναι κάτω από το ουροθύλιο. Είναι ασύλλητο το εικόνα και δεν. Μετά είναι στένομο γκαραντί. Δεν. Άλλη. Δώστε το τώρα. Δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα μπροστά. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Είναι κλειστά τα μικρόφωνα. Ένα σχόλιο. Όχι, παιδιά, δεν είναι κλειστά. Υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση εδώ. Ένα σχόλιο που έρχεται το αρχιτεκτονικά πάνω να βάλουμε και να μπούμε σε αυτέ τι πέτρε. Γιατί με τη σκιαγράφηση, γιατί το ΣΥΑΡ νομίζω δεν μα διασφαλίζει. Πολλοί από εμά πιστεύω χρησιμοποιούν το ΣΥΑΡ χωρί να σκιαγραφίσουν. Δηλαδή, αν έχει ένα εμπόδιο ή μια αποκτωμένη πέτρα και πάνω να βάλει ένα σύρμα και νιώθει λίγο δυσκολία και πέρασε και απλά βλέπει το ΣΥΑΡ, δεν σε διασφαλίζει κανεί ότι δεν έχει πάει το βλέπω εγώ για αυτό το ΣΥΑΡ. Καταρχά, το ΣΥΑΡ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λε. Πώ θα καταλαβαίνω. Θα σου πω ακριβώ. Το ΣΥΑΡ θα το χρησιμοποιήσει και το πρώτο σύρμα που θα χρησιμοποιήσει μια τέτοια κατάσταση δεν είναι το σύρμα που έχει το πικτέιλ μέσα, που είναι ένα σύρμα τύπου road runner ή τίποτα τέτοιο, το οποίο έχει μια υδροφιλικότητα αλλά είναι σκληρό, ή το ζέμπρα ή τέτοια σύρματα. Πρέπει να χρησιμοποιεί ένα υδρόφιλο σύρμα. Κανονικό υδρόφιλο. Αν το υδρόφιλο περάσει, έχει πολύ μεγάλο δίκιο ότι μπορεί να περάσει. Συνήθω περνάει υπό πλενογόνη έξω την πέτρα και ξαναμπαίνει στον αυλό. Και μετά πάμε στο χειρουργείο και το βλέπουμε να. Και ξαναμπαίνει στον αυλό. Αυτό που κάνει σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αλλάξει το υδρόφιλο σύρμα με κάτι που να μπορεί να ρίξει φάρμακο μέσα. Πολλοί αγνοούν την ύπαρξη των καθετήρων αγιογραφίας 4 French. 4 French υδρόφιλοι καθετήρες αγιογραφίας. Περνάνε από το οποιοδήποτε στένομα αν υπάρχει σύρμα. Περνάς πάνω από το υδρόφιλο σύρμα σου, περνάει πάντα, γιατί είναι υδρόφιλο 4 French, περνάει από τα αγκία τα φραγμένα. Λέμε εταιρείες, δεν έχει βγει. Η Terumo το έχει αυτό το πράγμα. Τα καλύτερα υδροφιλικά προϊόντα τα έχει Terumo μακράν. Έτσι κανένας δεν μπορεί να τα φτάσει. Ρίχνει το σκιαγραφικό σου πάνω στο νεφρό, βλέπει ότι είσαι μέσα στο νεφρό και τουλάχιστον είσαι μέσα στο νεφρό. Το πρόβλημα δεν είναι να κάνει bypass την πέτρα, το σύρμα και να ξαναμπεί μέσα. Έτσι. Το πρόβλημα είναι να κάνει bypass την πέτρα και να μείνει υπευλογόνια. Εμείς είχαμε περιστατικό διαδερμικά, μπήκαμε, κατέβηκε το υδρόφιλο σύρμα κάτω. Και επειδή δεν κατέβαινε, θυμάσαι, δεν κατέβαινε μέχρι την κίστη καλά, το υποψιάστηκα. Περνάω το τέτοιο μέσα και το ρίχνω ήταν όλο υπευλογόνιο. Άρα υπάρχουν τρόποι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Γεγονός είναι ότι πρέπει να ελέγχουμε αυτοί που δεν βάζουν μεσιάρουν πικτέιλ, με το που θα δουν το πρώτο κόλλημα πρέπει να το αφήνουν. Για να το κλείσουμε, κάτι πιο βασικό. Εγώ εδώ πέρα απλώς μπορώ να πω ότι όσοι θα ήθελαν για εκμάθηση πικτέιλ με σύρμα και σύαρμ, νομίζω ότι οι δικαιωμένοι μας θα έχουν βαρεθεί. Ευτυχώς γέλασα, δεν θα με σκοτώσουν. Κάθε Πέμπτη βάζουμε 15. Παρακαλώ πολύ μια λίστα. Δώστε την κύριε Πούλιο, σηκώστε το χέρι να σας δουν, σηκωθείτε να σας δουν. Πιάστε τον κύριο Πούλιο, δώστε το όνομά σας για να έρθετε μια Πέμπτη με τη σειρά όσοι θέλουν, έτσι. Να το δούνε και νομίζω ότι οι δικαιωμένοι λόγω του ότι έχουν βαρεθεί δεν θα πούνε αμάν που μας καταδικάζει σε εμάς. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο. Ωραία. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα στα υπόλοιπα άρθρα. Ένα σχετικά ενδιαφέρον, τα άρθρα αυτά είναι των τελευταίων 9-10 μηνών, έτσι. Μία επιπλέον παραλλαγή της ήπτιας διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας. Έτσι, στο διπλό S, όσοι κάνουν ως συνάδελφοι χρησιμοποιούν την ύπτια θέση. Ποιο είναι το ενδιαφέρον, τι βρήκαμε εμείς ενδιαφέρον σε αυτή τη θέση, ότι δεν επιπροβάλλει ο θώρακας όταν κάνουμε την σπονδυλική στήλη κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης, το οποίο σε κάποια περιστατικά μπορεί λίγο να μας δυσκολέψει και φυσικά ο ασθενής θα μπει σε αυτή τη θέση κατευθείαν. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Δηλαδή σε 3 λεπτά ο ασθενής έχει στηθεί όταν είναι φορτωμένο το πρόγραμμα και να βγει μεγάλο όγκο περιστατικών. Το στήσιμο του ασθενούς, ειδικά στο διαδερμικό, καταναλώνει, έτσι, καταναλώνει πολύ κάποιος συνάδελφος που κάνει διαδερμική ασχολείται με ύπτια θέση, όλοι σε πρινή.
Είσαι ήπια θέση. Ωραία. Να, αυτό είναι έτσι. Όχι, όχι, είμαι αυτό, αυτό. Λοιπόν, εγώ έχω μια άποψη για το θέμα της διαδερμικής. Αυτή τη στιγμή κάνω μια ερώτηση. Σηκώστε τα χέρια ποιοι κάνουν στα τμήματα τους πάλι διαδερμικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ας την πρώτη γραμμή εδώ. 7. Αυτό είναι αποτυχία μας. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί κάθε χρόνο βγαίνουν νέες τεχνικές. Βέβαια. Πάνε στον ένα, ναι. Βλέπουν κάτι. Πάνε στον άλλο, βλέπουν κάτι άλλο. Πάνε στον τρίτο, βλέπουν κάτι άλλο. Και τελικά δεν μάθουν τίποτα. Έτσι. Πώς θα μπορέσουμε σε μια χώρα που η ηλικία είναι το 50% της δουλειάς μας. Μένα το 50% της δουλειάς μου είναι ηλικίες. Δεν ασχολούμαι με τα σεξουαλικά και τα τέτοια, αλλά ασχολούμαι πολύ με λαπαροσκοπία, με τέτοια πράγματα, ρογολογία. 50% είναι οι πέτρες. Οι πέτρες είναι το μόνο πράγμα που δεν θα μας πει με τα χέρια στο επόμενο, σε όλη την καριέρα μας εδώ μέσα και τα δικά μας και τη δικιά σας. Πέτρες θα έχουμε πάντα. Πώς είναι δυνατόν τα χέρια να μην σηκώνονται? Όχι, είναι μισή θέση. Πόσο θα πρέπει να σηκώνονται? Βαγγέλη, είναι πόσες κλινικές κάνουν διαδερμικές? Γιατί δεν κάνουν διαδερμικές? Το ερώτημα είναι λοιπόν γιατί δεν κάνουν. Γιατί CR, εξοπλισμός δεν δικαιούται. CR υπάρχει σε όλες τις κλινικές. Πρέπει να εκπαιδευτούν άνθρωποι στις κλινικές να κάνουν. Γιατί δεν πάνε οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν στα διαδερμικά, είναι το ερώτημα. Το ερώτημά μου, και εγώ πιστεύω ότι ένα από τα σημαντικά κριτήρια είναι ότι ο καθένας κάνει κάτι δικό του. Λοιπόν. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αλλά πιστεύω ότι εκεί είναι ένα σημαντικότατο πρόβλημα. Να πούμε ότι δεν κάνουμε εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση, το καταλαβαίνω, το κόστος θεωρητικά είναι. Στα διαδερμικά το κόστος μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο. Με τα reusable, με διαστολής, το κόστος είναι μηδενικό. Δηλαδή δεν είναι θέμα κόστους το διαδερμικό, όπως είναι στην εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση. Φοβούνται. Εκπαίδευση, ναι, ακριβώς. Φοβούνται. Άρα λοιπόν, πώς μπορούμε, και η βιβλιογραφία αυτό δεν το κάνει. Πρέπει να γίνει standardization, να υπάρξει σταθερό εκπαιδευτικό πακέτο. Συγγνώμη. Πώς το... Ναι. Εδώ. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό που λέτε. Γιατί στον χρόνο που θα κάνω μία διαδερμική μπορώ να χειρουργήσω 2-3 ντουκ. Και αυτό είναι το πρόβλημα στα νοσοκομεία. Πιστεύω, δεν ξέρω, τουλάχιστον ας πούμε... 2-3... Τούμορ κίστης. Τούμορ κίστης. Πιστεύω ότι είναι πιο σημαντικό να χειρουργήσω 2-3 ντουκ. Τι εννοείται πιο σημαντικό? Υπό την έννοια, στη μία περίπτωση έχω μία καλοήθεια και στην άλλη έχω μία κακοήθεια. Μα είναι άσχετο όμως το ένα με το άλλο. Δεν έχει... Θέλω να πω, όταν δεν υπάρχουν αίθουσες, εντάξει, όταν... Πού δεν υπάρχουν, τι εννοείται ότι δεν υπάρχουν αίθουσες? Δεν έχω αίθουσες... Είστε στον ιδιωτικό τομέα? Είμαι στον ιδιωτικό, αλλά βγήκα πρόσφατα στον ιδιωτικό. Μέχρι πρόσφατα ήμουνα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το να βάλω μία διαδερμική λιθοτριψία, στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν ούτε θέμα εκπαίδευσης ούτε τίποτα. Μια χαρά γίνονται οι επεμβάσεις, απλά είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή οι καλοήθεις παθήσεις δεν πρέπει να χειρουργούνται? Σαφώς και πρέπει να χειρουργούνται. Αλλά αν θα αφήσω εγώ πίσω, ας πούμε, ένα tumor cases, το οποίο ας πούμε είναι ταφένα και επειδή καθυστέρησε... Δηλαδή, ποιος θα το κάνει? Δηλαδή την καλοήθεια παθήσεις ποιος θα τη χειρουργήσει? Όχι, επειδή αναφέρατε γιατί δεν γίνονται τα νοσοκομεία. Συγγνώμη λίγο, ξεφεύγει λίγο και θα χάσουμε τον χρόνο. Καταναλώ τι λέτε, αλλά δεν γίνεται όμως μια χώρα να σώζει, ας πούμε, γιατί είναι καρκίνη και όλοι αυτοί που έχουν λυθείες είναι κυκλοφορούμε ένα σακουλάκι νεφροστομίας. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή το ξέρω, ίσως το είμαστε στην ίδια πόλη, οπότε εμείς αναγκαστήκαμε να έχουμε το 50% λυθίαση για να καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης, γιατί δεν μπορούσαν όλοι με τις νεφροστομίες. Όλοι με νεφροστομίες μας ερχόντουσαν. Τι να τους κάνουμε? Να τους αφήσουμε φόρους ζωής? Ζουν 1, 2, 3 χρόνια με νεφροστομία. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι το μόνο πρόβλημα... Ναι, αλλά πρέπει να γίνει και αυτό. Ναι, άρα, γιατί με την ίδια λογική, άσε αυτούς που θέλουν κυστεκτομή γιατί παίρνει ένα πρωινό να πεθάνουν και να κάνουν περισσότερα θυλώματα να σωθούν. Θέλω να πω ότι τελικά το σύστημα αντέχει και αυτορυθμίζεται. Οπότε ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Ναι, το πρόβλημα είναι, συντραγεζήσουμε μια μεγάλη κουβέντα. Είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να δούμε πώς θα εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους να το κάνουν. Γιατί 50% είναι η δουλειά και επαγγελματικό κομμάτι. Η δουλειά της λυθίασης δεν θα εξαντληθεί ποτέ. Λοιπόν, στην κλινική σας για 2 χρόνια σταματήστε να εκπαιδεύετε ξένους και μόνο Έλληνες. Για να ανεβάσετε το επίπεδο, κύριε Γιάτσικη. Εμείς δεν έχουμε πει ποτέ όχι σε Έλληνες που έχουν ενδιαφερθεί. Δεν κυνηγάμε ποτέ για εκπαίδευση. Όποιος έχει έρθει, οι πόρτες είναι ανοιχτές. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι. Ότι περιμένουμε να έρθει ο εκπαιδευτής στον εκπαιδευόμενο. Αυτά είναι ρεζιλίκια. Είναι καραγκιουζιλίκια και δεν πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας. Πλέον τουλάχιστον οι νέες γενιές. Έτσι. Ο εκπαιδευόμενος θα πάει να βρει τον εκπαιδευτή και θα του πει: θέλω να εκπαιδευτώ. Για να μην ακούμε, γιατί ακούμε κριτικές
σε αυτό το κομμάτι, κύριε Γαζή, ζούμε κάθετος. Έτσι, πολλοί Έλληνες ουρολόγοι, όταν πάνε εταιρείες και τους προτείνουν να έρθουν να εκπαιδευτούν στην Πάτρα, λένε σιγά μην πάω στην Πάτρα. Στη Γαλλία δεν μπορώ να πάω. Έτσι. Δηλαδή, για να κοιτάμε την πραγματικότητα, έτσι, γιατί μου αρέσει να λέω τα πράγματα έξω από τα δόντια. Εμένα, όταν μου είπε ο κ. Μικονιάτης ότι ήρθε, μίλησε και αμέσως και ο κ. Χαλιδόνης και εσείς το δεχθήκατε και μετά γύρισε, λέει, μου έδωσαν και να κάνω. Λένε, εντάξει, αυτό είναι, λέω, το έκαναν και οι δυο τους για να μου ρίξουν στάξεις στα μάτια, έτσι το απήντησα. Εμείς ποτέ, και αυτό είναι η φιλοσοφία, πιστεύω, πολλών ανθρώπων στην Ελλάδα που κάνουν αυτή τη δουλειά, ποτέ δεν έχουμε πει όχι. Αλλά πρέπει κάποιος να έρθει να δείξει ενδιαφέρον για να του πεις. Για να του ανοίξει τις πόρτες. Δεν ανοίγει τις πόρτες και ελάτε μέσα να φάτε. Έτσι, δεν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παχυσαρκία, σπλαχνικό λίπος και λιθίαση. Ακόμα μία πρόσφατη δημοσίευση η οποία έρχεται να ισχυροποιήσει την σχέση που υπάρχει. Έτσι. Οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν πέτρες κάθε λίγο και λιγάκι, οι stone formers όπως λέμε, έχουν μεγαλύτερα ποσοστά και σπλαχνικού λίπους σε σχέση με τους υπόλοιπους ασθενείς. Πώς το είδαν αυτό οι ερευνητές? Με προεγχειρητική αξονική τομογραφία που έχουμε μεγαλύτερη εναπόθεση λίπους στα όργανα της κοιλιάς και φυσικά υπάρχει άμεση συσχέτιση με το μεταβολικό σύνδρομο. Άρα παχυσαρκία και λιθίαση πάνε χέρι-χέρι. Κάποιο σχόλιο για την παχυσαρκία? Ναι. Μπορούμε να έχουμε ακριβή όρο του λίπους? Δηλαδή, εγώ έχω ένα CD που έρχεται με τον ασθενή και μπορώ να το εκτιμήσω εγώ, να δω κάποια εικόνα να μου εξηγήσει τι είναι το λίπος αυτό, πώς το μετράω, τι αντίθεση έχει. Όχι. Το νόημα της δημοσίευσης, το νόημα της δημοσίευσης ποιο είναι? Ότι τους ασθενείς που έχουμε, έτσι και τους θα συναντήσουμε πρώτη φορά, ο παχύσαρκος ασθενής ή αυτός στον οποίο το BMI είναι αρκετά αυξημένο, αυτός ο ασθενής θα πρέπει να ενημερωθεί ότι τα ποσοστά υποτροπής της λιθίασης στα δικά σου είναι πιο αυξημένα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η ερώτηση είναι πώς ορίζουμε το λίπος στο σπλαχνικό? Όχι, δεν το θυμάμαι. Θα σας στείλω όμως τη δημοσίευση να την. Μεταβολικό έλεγχο κάνετε σε αυτούς τους ανθρώπους περισσότερο που θα κάνετε? Βεβαίως, βεβαίως. Γενικά. Στην κλινική. Μέσα, όχι. Όχι, μέσα στην κλινική. Στέλνετε, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα. Ποιος κάνει το μεταβολικό έλεγχο, το κάνουν οι ουρολόγοι, το κάνουν οι νεφρολόγοι, το κάνουν εκτός. Σε εμάς γίνεται, δεν είναι. Κάνετε σε τέτοια περιστατικά, επιλεκτικά ή σε. Η πλειονότητα, σίγουρα οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι λιθίαση, δεν γίνεται σε όλους ασθενείς. Λόγω ναι, χώρου και χρόνου, ναι. Έτσι, ούτε σε επιλεγμένα και λίγα. Μπορούν οι ουρολογικές κλινικές, κατά την άποψη σας, πώς δεν μπορούν, σαφώς. Να αναλάβουν σαφώς, το κομμάτι του μεταβολικού ελέγχου. Σαφέστατα. Το θεωρείτε σαφέ εύκολο? Βέβαια. Μα, δεν πρέπει να φύγουν αυτά από εμάς, δεν πρέπει να πάνε. Είναι μια εύκολη κουβέντα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το κάνεις. Γιατί. Θεωρητικά όμως θα πρέπει να γίνει, άσχετο το τι χρόνο θα καταναλώσει άτομα, ειδικούς, ειδικευόμενους, θα πρέπει όμως να γίνει. Δεν πρέπει. Σε ό,τι αφορά το μεταβολικό έλεγχο. Η αλήθεια είναι ότι ο ουρολόγος μπορεί να τον κάνει τον μεταβολικό έλεγχο. Κατά καιρούς υπάρχουν και διάφορα courses διεθνώς, τα οποία μπορεί να πάει κάποιος να παρακολουθήσει κάποια πράγματα, να ενημερωθεί για τον μεταβολικό έλεγχο. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο να γίνει. Το δύσκολο έχει να κάνει με τις δυσκολίες περισσότερο του συστήματος. Το σύστημα έχει τα εξής θέματα. Ότι πρώτα απ' όλα δεν θα γράψει τις εξετάσεις για να τις κάνει κάποιος, δεν τον καλύπτει σε καμία περίπτωση τα ώρα 24ωρου, δύο δείγματα, τον έλεγχο του ορού κτλ. Δεν τον καλύπτει σε καμία περίπτωση ο ΕΟΠΗ. Οπότε οτιδήποτε άλλο πρέπει να κάνει συμπληρωματικά πρέπει να τα κάνει πληρώνοντας ο ίδιος, ιδιωτικά. Αυτό είναι ένα θέμα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι ασθενείς, ενώ έχουν σοβαρό πρόβλημα, μπορεί και να μην το κάνουν για λόγους κόστους. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, τα βλέπουμε στα δημόσια νοσοκομεία. Οι ασθενείς οι οποίοι θα κάνουν μεταβολικό έλεγχο, με το αμερικάνικο πρότυπο, όλοι θα είχαν μια ανάλυση λίθου, οποιοδήποτε κάνει μια πέτρα, μια ανάλυση λίθου και ένα μεταβολικό έλεγχο. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Ίσως το πιο λογικό από αυτά που παρουσιάζουν και κάποιες μελέτες με τη λογική που υπάρχει στα guidelines είναι να υπάρχει μια ανάλυση λίθου για τον ασθενή και σε ό,τι αφορά το μεταβολικό έλεγχο να γίνει στους ασθενείς που υποτροπιάζουν ή παρουσιάζονται για πρώτη φορά με λιθίαση αμφωτερόπλευρα ή με μεγάλη λιθίαση παχύσαρκους, ακριβώς. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, έτσι. Θέλει κάποια κριτήρια. Να μην δώσουμε σε όλους να κάνουν μεταβολικό, είναι λάθος μήνυμα. Ναι. Το θέμα είναι ότι σε αυτούς τους ασθενείς που είναι παχύσαρκοι, πάρα πολύ συχνά
Δεν μπορώ να το τεκμηριώσω με κάποια εργασία, αλλά το βλέπουμε. Αυτό που κάνουν είναι το χαρακτηριστικό ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι παχύσαρκος ή υπέρβαρος στα όρια της παχυσαρκίας. Τον βλέπεις, παίρνει κάποιο αντιπερτασικό, παίρνει κάποιο φάρμακο για τη χοληστερίνη, πιθανότατα να είναι σαχαροδιαβητικός, παρουσιάζεται με κάποια λιθίαση. Πολύ συχνά αυτή η λιθίαση είναι και μια κτηνοσκηρή, άρα πολύ πιθανό να είναι από ουρικό οξύ. Σε αυτούς τους ανθρώπους πιστεύω η πιο καλή εξέταση που θα μπορούσε κάποιος να τους κάνει είναι ούρα 24 ώρου. Που πολύ συχνά βρίσκεις και έχουν υπερουρηχωρία παρά το γεγονός ότι δεν βγάζουν ουρικό οξύ στο αίμα. Είναι χαρακτηριστικό. Οπότε τους δίνεις ούρα 24 ώρου και βλέπεις ότι κάνουν υπερουρηχωρία. Άρα εκεί πλέον τον καλύπτεις με αλοπουρινόλη και του δίνεις και κάτι αντίστοιχο ανάλογα με τη λιθίασή του, αν θέλεις να λιώσει πέτρα ή όχι, να κάνεις αλκαλοποίηση. Okay. Λοιπόν, παρακολούθησε στενών και αξονική τομογραφία. Κατά πόσο μπορεί η χαμηλή και η πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας να είναι εξίσου ακριβής με την κανονική δόση της ακτινοβολίας. Λοιπόν, έγινε σύγκριση non-contrast CT χαμηλής δόσης και πολύ χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Μικρότερη από 3,5 μιλισίβερ και μικρότερη από 1,9. 12 μελέτες, 1.500 ασθενείς, 475 ασθενείς με χαμηλή δόση ακτινοβολίας παρακολουθήθηκαν με αξονική τομογραφία και 1.500 ασθενείς με πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Τι δείξαν τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και με τη χαμηλή δόση της, και με χαμηλή δόση ακτινοβολίας και με πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ευαισθησία και την ειδικότητα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι συγκρίσιμα με την αξονική τομογραφία, την κανονική. Την κανονική δόση. Πάντα μιλάμε για non-contrast, έτσι. Μιλάμε για αξονική τομογραφία χωρίς τη χρήση σκιαγραφικού. Άρα, πού καταλήγουνε? Καταλήγουν ότι προσφέρουν πολύ καλά αποτελέσματα με πολύ ψηλή ευαισθησία και ειδικότητα. Και ποια είναι η ένδειξή τους? Οι νέοι ασθενείς με υποτροπή λιθίασης. Δεν είναι για όλους τους ασθενείς, αλλά σε ένα νέο άτομο το οποίο κάνει πέτρες κάθε λίγο και λιγάκι, μπορεί να παρακολουθηθεί με πρωτόκολλο από τους ακτινολόγους πολύ χαμηλής δόσης ακτινοβολίας. Αξονική με πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Υπάρχει κάποιο σχόλιο? Εγώ λέω ότι όταν έβλεπα τις διαφάνειες πριν έρθω εδώ πέρα και είδα του Αναστάση διαφάνειες, λέω αυτό θα είναι πολύ ωραίο να το κάνουμε στους ασθενείς, επειδή εμείς έχουμε μεγάλη λίστα αναμονής, 6 μήνες, να κάνουμε μία πριν το χειρουργείο. Επιβεβαίωση παλιά. Μπορεί, αυτά τα πρωτόκολλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πόσες φορές χρησιμοποιείτε το low dose για να δείτε Hounsfield unit στην πέτρα, το κάνετε αυτό? Hounsfield βλέπουμε, αλλά δεν χρησιμοποιούμε. Το πρωτόκολλο είναι το συμβατικό. Έτσι, ακόμα δεν έχουμε συζητήσει με τους ακτινολόγους. Πιστεύω ότι το low dose μπορεί να μας δώσει αξιοπρεπή αποτελέσματα με τα Hounsfield units και να δούμε αν η πέτρα είναι σκληρή ή όχι? Για την, σε ό,τι αφορά την σκληρότητα, την πυκνότητα της πέτρας, θέλει κανονική, έτσι, θέλει κανονική αξονική τομογραφία. Αλλά ξαναλέω ότι σε αρκετούς ασθενείς μπορεί να έχουν πράξει. Όχι για, για το προεγχειρητικό στήσιμο του ασθενούς, θέλει κανονική αξονική τομογραφία. Ναι. Τελικά ήθελα να το ρωτήσω αυτό, αλλά με προλάβατε. Έχει αξία η μέτρηση της πυκνότητας και στην καθημερινή πράξη με την εμπειρία σας, άτομα που έχουν κάνει εξωσωματική και δεν τα καταφέρανε και έρχονται να κάνουν μια ουρτηροσκόπηση είτε εύκαμπτη είτε χαμηλά στην ουρτήρα, σπάει εύκολα η πέτρα? Έχει αξία μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή, όταν δεν είσαι σε ένα κέντρο. Δεν επανάγει. Δεν επανάγει. Υπάρχουν περιπτώσεις που πας διαδερμικά και σου έχει δώσει Hounsfield units ότι η πέτρα είναι σκληρή και πας και είναι βαμβάκι. Έτσι. Αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Δηλαδή, κυρίως εγώ θα έλεγα, όταν έχεις ένα ασθενή και έχει μια πέτρα 1,5 εκατοστό στην πίελο, έτσι, και τον σκέφτεσαι για εξωσωματική λιθοτριψία, αν κάνεις την αξιονική και σου δώσει ότι τα Hounsfield units του δίνουν ότι είναι πολύ σκληρή, δεν έχει νόημα να κάνεις την εξωσωματική λειτουργία. Γιατί μετά ξέρεις τι, δημιουργείς δυσκολίες στις περαιτέρω θεραπείες σου. Άλλο να πας και να έχεις μια πέτρα μία και να της κάνεις μια διαδερμικό, την πιάνεις, την βγάζεις έξω, έφυγε. Άμα σου σπάσεις σε κομματάκια, γιατί μια σκληρή πέτρα και να σπάσεις, θα σπάσεις στα τέσσερα και θα σου φύγει στον κάτω κάλικα, στο μέσο κάλικα, μετά δυσκολεύεις τη ζωή σου. Άρα πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές εμείς έχουμε δει ότι έχει αξία. Να κάνω μια ερώτηση.
Ναι. Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη με το σύστημα των κυκλικών εφημεριών που έχουμε, θα ήθελα ένα σχόλιο. Πιστεύετε ότι μήπως να γινόταν μια αξονική όταν μπαίνει ένα σχολικό στα επίγοντα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, θα ήταν καλύτερα να γίνεται μια αξονική χωρίς και γραφικό, έστω low dose, άμα το επιτρέπει το BMI, γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί εμείς έχουμε το χαρακτηριστικό που ένας ασθενής με ένα κολλικό, ο οποίος θα διαρκήσει έστω 4 μέρες, 5 μέρες, έχει γυρίσει 4 εφημερίδες, έχει κάνει ένα κύκλο, δηλαδή τα 4 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, σε κάθε νοσοκομείο μια νέα ακτινογραφία, επειδή δεν μπορούμε να βλέπουμε στο σύστημα. Και τελικά 3 με 4 ακτινογραφίες είναι παραπάνω η ακτινοβολία που τρώει και διαγνωστικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Και κάθε φορά ακτινογραφία. Κατάλαβα. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι ναι, έχει πολύ λογική. Δεν υπάρχει κόνσενσους στο συγκεκριμένο θέμα. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλοί από αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να κάνουν και ακτινική μετά, χωρίς και γραφικό. Έτσι. Γενικά όμως τα guidelines προωθείται η λογική της άμεσης επικόνησης. Προχωράμε. Ναι. Και οι δύο τελευταίες δημοσίευσεις έχουν να κάνουν με τις διαδερμικές νεφρολιθοποιήσεις. Κατά πόσο μπορεί η διαδερμική, αυτό που συζητήσαμε πριν σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, να γίνει πλέον day case. Να μπει ο άρρωστος το πρωί και να φύγει το απόγευμα. Είναι εφικτό. Λοιπόν, μικρές πέτρες, έτσι μιλάμε για μέση διάμετρο περίπου στα 2 εκατοστά, ενδονοσοκομιακή παραμονή 17,5 ώρες, με πολύ καλά ποσοστά στο ουμφρί πάνω από 95%, με σχετικά υψηλά ποσοστά επιπλοκών. Όχι μόνο άρα, σύμφωνα με την δημοσίευση, είναι εφικτή η ημερήσια νοσηλεία μετά από διαδερμική νεφρολιθοτριψία, όμως σε μικρούς λίθους, σε ασθενείς οι οποίοι για προφανείς λόγους μένουν κοντά στο νοσοκομείο και προϋπόθεση ή εξειδικευμένη ενδορολογική ομάδα. Θέλετε να μας πείτε και την τελευταία διαφάνεια? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, και πάλι διαδερμική νεφρολιθοτριψία, κατά πόσο η προσπέλαση μπορεί να γίνει μόνο με υπέρηχο. Από τους συναδέλφους που κάνουν διαδερμική, η προσπέλαση είναι μόνο C-arm, είναι μόνο υπέρηχος, είναι C-arm και υπέρηχος. Εμείς κάνουμε μόνο C-arm. Αλλά εδώ μιλάνε μόνο υπέρηχο. Μόνο υπέρηχο. Έχει συγγραφή σε αυτό το άρθρο. Λοιπόν, θα το δούμε. Μετά δεν το θυμάμαι τώρα. Είναι κινέζικης προέλευσης. Ναι. Είναι Asia. Το Ισούτ που είχαμε στη Μόντενα, είχαν μια αναμετάδοση από την Κίνα. Έτσι. Από τη Σαγκάη. Ο τύπος έκανε complete fluoroscopic. Πρέπει να είναι αυτός. Δεν θυμάμαι όσο νόμο. Εγώ είμαι γενικά σε αυτό το τελείως. Δεν το συζητάμε, απλά τροφή για σκέψη βέβαια. Στα χέρια του έμοιαζε. Αστείο έτσι. Αστείο. Ναι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι, σε προλαβαίνω πριν να ολοκληρώσει, δεν είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Την ασφάλεια. Γιατί στα χέρια του ειδικού, στη ζωή, όποιος κάνει χιλιόμετρα, ξέρει να κάνει καλά και να οδηγεί καλά και να χειρουργεί καλά. Έτσι. Το θέμα είναι πώς μπορεί εδώ να κάνουμε, να το διδάξουμε, δηλαδή να το μεταδώσουμε. Σίγουρα δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε. Έχω πάει στην Κίνα και τους έχω δει. Οι experts το κάνουν καλά. Οι εκπαιδευόμενοι τους βλέπεις και λες Παναγία μου. Έτσι, Παναγία μου. Άρα δηλαδή θα πρέπει αυτά που διαβάζουμε να τα διαβάζουμε με κάποια σχετική κριτική διάθεση. Παρότι ξαναλέω, άμα τον δεις τον Κινέζο να το κάνει, τον expert που έχει κάνει 15.000 περιστατικά, λες ότι να, έτσι θα το κάνω. Αύριο θα το κάνω κι εγώ. Και καθόλου ακτινοβολία, έτσι. Δηλαδή το πολύ μεγάλο. Ναι, αλλά στο χειρουργείο είχαν 15 χειρουργικές αίθουσες, 13 είχαν σε άλλα. Έτσι. Και όταν ρώτησα πότε τις χρησιμοποιείτε, λέει στα δύσκολα περιστατικά. Λέω πώς προσδιορίζεται το δύσκολο περιστατικό. Το δύσκολο περιστατικό προσδιορίζεται όταν μπεις και αρχίσεις τα τέτοια της και δεν μπορείς, τότε βάζουν το CR. Θέλω να πω ότι πάντα στη ζωή δείχνουμε τα καλύτερα, έτσι. Και αυτά φαίνονται τα καλύτερα. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Νομίζω αυτό είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος με αυτό που συζητάγαμε για το αν θα βάλουμε πικτέιλ ή όχι πριν την ουρητηροσκόπηση. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία να βλέπουμε διάφορες επεμβάσεις. Ο ένας λέει: κάνω ουρητηροσκόπηση και δεν χρησιμοποιώ καθόλου αντλία ή το χειροκίνητο, το pump ή οτιδήποτε. Μπαίνω, λέει, μόνο με τη βαρύτητα και κάνω όλη την επέμβαση. Σύρματα. Δεν χρησιμοποιώ, λέει ο άλλος, σύρματα. Ακριβώς. Ο καθένας έχει την τεχνική του. Αλλά αυτοί που τα λένε αυτά είναι experts. Έχουν κάνει πιθανότητα χιλιάδες περιστατικά. Ο Κινέζος, ο συγκεκριμένος που κάνει το διαδερμικό χωρίς καθόλου
CERN είπε ότι είχε κάνει 22.000 περιστατικά. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε ποτέ στην καριέρα μας να κάνουμε 22.000 περιστατικά. Πλέον ναι, του κλείνει στα μάτια και θα βρίσκει να κάνει την πρόσβαση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το σωστό είναι να είμαστε ασφαλείς. Οπότε για να είμαστε ασφαλείς πρέπει να κάνουμε αυτά τα οποία και να έχουμε στη διάθεσή μας αυτά τα οποία θα μας εξασφαλίσουν ασφάλεια. Στην ουρητηροσκόπηση πρέπει, μπορούμε να έχουμε βάλει ένα πικτέλ πιο πριν, να μας την κάνει πιο εύκολη την ουρητηροσκόπησή μας και τη διαδικασία μας και πιο ασφαλή για τον ασθενή. Στο διαδερμικό, το CRM, τα σύρματά μας, τον εξοπλισμό μας, ό,τι χρειάζεται για να κάνουμε ασφαλώς την επέμβαση. Ολοκλήρωσε μας. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Αυτά είναι τα. Το αβαντάζ λοιπόν αυτών των ανθρώπων είναι η έλλειψη ακτινοσκόπησης, έτσι. Ότι δεν έχουν καθόλου ακτινοσκόπηση. Αλλά ξαναλέω, επειδή με την Κίνα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός κανένας και με την ποιότητα των αποτελεσμάτων και ένα από τα προβλήματα που είχε και το ΚΡΟΕΣ και όλες αυτές τις μελέτες, μαζέψανε πάρα πολλά νούμερα από τους Κινέζους. Ναι. Τα οποία είναι αμφιβόλου προελεύσεως. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση πριν φύγουμε από το θεματικό αυτό και πάμε στον επόμενο μιλητή? Εγώ ήθελα να πω απλά ότι να είμαστε ασφαλείς και αναπαραγώγοι. Δηλαδή και αυτό, αυτό είπα πριν. Ότι το σημαντικό είναι να μπορεί κάποιος που δεν ξέρει να πατήσει αυτά τα step και να μπορεί να τα κάνει. Άμα ένας expert δείχνει αυτό που το κάνει, αλλά είναι πανδύσκολο και δεν μπορεί ο άλλος να το αναπαράξει, δεν είναι κανένα. Τα διαδερμικά λοιπόν σε μένα έκειται ακριβώς σε αυτό. Ότι πας σε εμάς, βλέπεις μια τεχνική. Πας στον άλλον, βλέπεις μια τεχνική. Ναι, ο άλλος τώρα έβγαλε το διπλό S σουπάιν. Καλά-καλά δεν έχουν καθιερώσει το σουπάιν. Ας πούμε, βγάζει το διπλό double S σουπάιν. Δηλαδή, ο καθένας θέλει να, για να φανεί και να κάνει δύο δημοσίευσεις και να κάνει και να δείξει, το έχουν πάρει και το σπρώχνουν προς κατευθύνσεις μικρο PCNL, micro, πίκο PCNL θα βγάλουν σε λίγο. Πίκο θα τη σβήσουν τελείως την PCNL και θα κάνει. Δηλαδή, έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αναστασιάδη. Έτσι.